ο Κίτσος Τζαβέλας ή Τζαβέλας. Σούλη, 1800. Αθήνα, 9 Μαρτίου του 1855. Ήταν Έλληνας αρβανίτης, αγωνιστής της Επανάστασης του 1921 από το Σούλη της Ηπείρου και μετέπειτα στρατηγός, υπουργός και πρωθυπουργός. Βιογραφία. Ήταν δευτερότοκος γιος του Φώτου Τζαβέλα και εγγονός του Λάμπρου Τζαβέλα και της Μόσχος. Γεννήθηκε στο Σούλη, μεγάλωσε στη Κέρκυρα και το 1820 γύρισε μαζί με τους ηλιώτες στην πατρίδα του, όπου ανακηρύχθηκε καπετάνιος αρχηγός σε ηλικία μόλις 19 χρόνων. Μετά την ήττα και το θάνατο του Αλή Πασά, πήγε στη Πίζα της Ιταλίας για να συνεννοηθεί με τους φιλικούς για την Επανάσταση. Το 1822 γύρισε και πήρε μέρος ως αρχηγός 35 σουλιωτών μαζί με τον Μάρκο Μπότσαρη. Στην πρώτη πολιορκία του Μεσολογίου το φθινόπωρο του 1822 και στη μάχη του Κεφαλοβρίσου το 1823 πήρε μέρος και στη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογίου το 1823. Συνεργάστηκε με τον Καραϊσκάκη στη νίκη της Σάμπλιανης το 1824. Πολέμησε στο Δίστομο και στο Κεραμίδι της Πύλου. Διέσπασε τα στρατεύματα του Κιοταχή τον Ιούνιο του 1825 στο Μεσολόγγι και μπήκε στη πόλη. Κατά την ηρωική έξοδο των Μεσολογγιτών, ως αρχηγός 2.500 ανθρώπων έσπασε τις γραμμές των Τούρκων και κατέφυγε στα Σάλωνα, Άμφισσα, με 1.300 άντρες. Πήρε μέρος μαζί με το Καραϊσκάκη στις μάχες της Αττικής και μετά το θάνατο του δεύτερου ανατέθηκε σε αυτόν η αρχιστρατηγία προσωρινά. Ο Καποδίστριας τον έκανε χίλιαρχο, αναθέντοντάς του μάλιστα να καθαρίσει τη στερεά Ελλάδα από τους Τουρκαλβανούς και τους Τουρκοαιγυπτίους. Μαζί με το Κολοκοντρώνη, στα χρόνια της αντιβασιλείας ρίχθηκε φυλακή, διότι υπήρξε μέλος της ρωσικής μερίδας. Ο Όθωνας τον έκανε υποστράτηγο και αργότερα αντιστράτηγο και υπασπιστή του. Το 1844 αναδείχθηκε υπουργός στρατιωτικών στην κυβέρνηση Κολέτη. Το 1847-1848 πρωθυπουργός κυβέρνηση Κίτσου Τζαβέλα 1847 και το 1849 υπουργός των στρατιωτικών πάλι. Το 1854 όταν στην Ελλάδα ξέσπασε το απελευθερωτικό κίνημα των αλήτρωτων περιοχών, μαζί με άλλους ηλιώτες αξιωματικούς ανέλαβε την ηγεσία των επιχειρήσεων στην Ήπειρο. Μετά την αποτυχία του επιχειρήματος αποσύρθηκε. Πέθανε στις 9 Μαρτίου του 1855 στην Αθήνα.